1960-62 περίπου, είναι η πρώτη σύνταξη του ΟΓΑ που μοιράστηκε στους κατοίκους του χωριού. Πόσο κόσμο έχει το χωριό? Μπορεί να ήταν και 1000 άτομα. 1000 περίπου. Γιατί σήμερα? Σήμερα 100. Επέλεξε να μεγαλώσει την οικογένειά του στο Σπήλαιο Γρεβενών, ένα πανέμορφο χωριό σε υψόμετρο 980 μέτρων που τις τελευταίες δεκαετίες ερημώνει από μόνιμους κατοίκους. Υπάρχει επισκεψιμότητα μεγάλη στο χωριό από το τουρίστες. Κρατάει, το χωριό, έτσι, κρατάει κάποιες οικογένειες. Κρατάει κάποιες οικογένειες που δουλεύουν με τον τουρισμό. Είμαστε 4-5 μαγαζιά που δουλεύουμε εδώ πέρα και όλοι είμαστε πάνω στον τουρισμό. Το διπορικό μας στη Δυτική Μακεδονία συνεχίζεται με την κάμερα του Α και του Στάσο Δημόπουλο και Δημήτρη Τσίγκα. Κατευθυνόμαστε νότιο-δυτικά των Γρεβενών και συγκεκριμένα στα χωριά Ζιάκας και Σπήλαιο. Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών παρουσιάζει μείωση πληθυσμού άνω του 16% σε σχέση με το 2011, ενώ το ποσοστό στα χωριά Ζιάκας και Σπήλαιο ανέρχεται σε άνω του 17%. Εδώ σε αυτή την πλατεία γύρω από το παλιό σχολείο γινόταν εκδηλώσεις και για δεκαετίες εδώ ακούγονταν παιδικές φωνές. Σε αυτή την πλατεία ειδικά με το Πάσχα γινόταν πασχαλόγιορτα. Μετά την εκκλησία μαζεύονταν όλος ο κόσμος του χωρίου και χόρευε. Να ξανάρθουν αυτές τις εποχές πίσω. Λίγο δύσκολο. Ωστόσο υπάρχουν νέοι που συνεχίζουν να δίνουν ζωή στον τόπο του. Δεν υπάρχουν παιδιά πλέον εδώ πέρα. Σχεδόν μόνο τα δικά μας είναι. Και περνάνε πολύ ωραία και τα παιδιά δηλαδή τους αρέσει αυτή η ζωή. Εδώ πέρα έχω καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν έχω το άγχος, την κούραση, το τρέξιμο. Οι κάτοικοι του χωριού Ζιάκας βλέπουν το χωριό γεμάτο με παιδικά χαμόγελα μόνο μέσα από παλιά φωτογραφικά άλμπουμ. Είχε τύχει να είναι και 30 και 40 παιδιά στο σχολείο. Τώρα ένα και πάει στα Γρεβενά. Ένα και στα Γρεβενά. Κωνσταντίνος Μητράγκα ζει στο χωριό τα τελευταία 4 χρόνια. Όπως λέει, η ζωή στην επαρχία έχει το τίμημα, αλλά και την ομορφιά της. Φυσικά λείπουν πολλές υποδομές, πολλές υπηρεσίες. Είναι, στην ουσία είναι αυτό που είπα και πριν. Ό,τι κάνει κάποιος εδώ πέρα θα το κάνει μόνος του με πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει και το τίμημά του δηλαδή η ζωή στην επαρχία στο χωριό. Αξίζει όμως. Αξίζει. Να το δει η πολιτεία πιο ζεστά, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει κίνητρα στους νέους με διάφορες επενδύσεις.